του για τις περικοπές που έχουν γίνει στους μισθούς μας, οι οποίες είναι δραματικές. Είμαστε προτελευταίοι με 19,1% περικοπές. Το τελευταίο μεγάλο που σας αφορά είναι το 17 με 0,4. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας έχετε φέρει στα όρια της φτώχειας. Να εξηγήσω λίγο τι γίνεται με τους μισθούς. Και εσείς μαζί εννοώ. Περικοπή στους μισθούς επί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει γίνει. Πώς αυτό δεν που προφανώς. Το περσινό τι είναι το 0,4. Δεν είναι περικοπή στους μισθούς. Περικοπή στους μισθούς είναι να νομοθετήσω μείωση μισθού. Ωραία. Η μείωση μισθού νομοθετήθηκε το 2012. Δραματική μείωση του κατώτατου μισθού. Επί Παπαδήμου έγινε αυτό. Επί Παπαδήμου, κυβέρνηση Σαμαρά Παπαδήμου. Όχι, Παπαδήμου, όχι Σαμαρά. Έχετε δίκιο. Με το λέω για να μην το. Ναι, αλλά συμμετοχή και τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ εκείνη την κυβέρνηση του 2012. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου του 2012. Του Τρουμάν ήταν. Μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22% και κατά 32% για τους νέους. Ναι. Πήγαμε στα 586 και 510. Μάλιστα. Και αναστολή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Σωστά. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις βασικά τι κάνουν, δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχουν, να συμφωνούνται καλύτεροι μισθοί και όροι εργασίας. Επομένως, ναι, έγιναν δύο πράγματα. Ναι. Νομική παρέμβαση για απομείωση του κατώτατου μισθού και αναστολή των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επομένως, δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο που πλέον οι μισθοί διαρκώς θα συμπιέζονται. Σωστό αυτό που λέτε. Όμως θυμόσαστε τι είχατε πει εσείς γι' αυτό. Εσείς μας είχατε υποσχεθεί ότι θα επιστρέψουμε στα 751. Ωραία. Και ουδόλως έγινε κάτι τέτοιο μετά από 3,5 χρόνια. Εσείς είμαστε χειρότερα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή εμείς πώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα. Και μάλιστα με έφεστε και το Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ο άνθρωπος κάτι πολύ σωστό. Ότι θα καταργήσει τον υποκατώτατο. Καλά. Διαφωνείτε με αυτό? Ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί δεν το λέτε κι εσείς? Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος ενός κόμματος, το οποίο συμμετείχε στην κυβέρνηση που μείωσε σε μία νύχτα τον κατώτατο μισθό. Κάτω από αυτό που ίσχυε. Είπαμε, για ήταν το του μέσο, Παπαδήμου. Γιατί για λέτε Μητσοτάκης? Δεν συμμετείχε η Νέα Δημοκρατία σε εκείνη την κυβέρνηση. Ναι, αλλά η κυβέρνηση ήταν του Παπαδήμου. Και 510 ευρώ επί ο κατώτατος μισθός δημιουργήθηκε πάλι από εκείνη την κυβέρνηση, μέσα σε μία νύχτα. Να πω δε και το εξής δραματικό. Τα 586 που νομοθετήθηκαν τότε, με νόμο έγινε αυτό. Αυτό το λέω γιατί είναι άλλο η ίδια η αγορά να οδηγεί σε συμπίεση μισθών και είναι άλλο να επιβάλλεται με νόμο η μείωση του μισθού. Ναι, γιατί δεν τον αλλάξατε. Ο νόμος λοιπόν τότε έριξε τον μισθό, τον κατώτατο μισθό για πλήρη απασχόληση κάτω από αυτό που η αγορά. Ωραία. Έδινε για μερική. Σύμφωνο. Απασχόληση. Έδινε 600 ευρώ. Εμείς τι λέμε? Μα εμείς ψηφίσαμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί μας είπατε 751. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σε σχέση με τη συγκεκριμένη δέσμευση, όπως γνωρίζετε, μεσολάβησε μία διαπραγμάτευση το 2015, ένα διαφορετικό πλαίσιο. Μα και για τους άλλους το κάτι έχει μεσολαβήσει, γι' αυτό σας το λέω. Εμείς όμως το θέσαμε. Γιατί και τότε είχαμε μνημόνια θέσαμε, και τώρα έχουμε μνημόνια. Το θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Το πρόγραμμα το συγκεκριμένο, το οποίο διαμορφώθηκε με τις δεσμεύσεις, τις δεδομένες της διαπραγμάτευσης του 2015, το Σεπτέμβριο του 2015. Mm-hmm. Και επανεκλέγει. Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να κυβερνήσει. Για αύξηση του κατώτατου μισθού, μια δήλωση που είχε σχολιαστεί πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου, δεν θα την αναιρέσω καθόλου, θα επιμείνω. Και για τις συντάξεις έχει πει θετικές εξελίξεις και αισιόδοξες. Για να τα δούμε να αυτά. Να πω λίγο για τους μισθούς δύο κουβέντες μόνο. Εμείς λειτουργούμε σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την οποία νομοθετήσαμε, είναι νόμος του κράτους και θα επανέλθουν σε ισχύ τον Αύγουστο του 2018. Διαμορφώνεται μια δυναμική λοιπόν από εκεί και πέρα για καλύτερους μισθούς. Δεύτερον, η μείωση της ανεργίας που το συζητήσαμε στην αρχή, γιατί με πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας δεν μπορεί και ο εργαζόμενος να διαπραγματευτεί καλό μισθό, προτίσως τον ενδιαφέρει να έχει μια θέση δουλειάς. Τρίτο ζήτημα το επαναλαμβάνω. Θα προχωρήσουμε σε μία αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία δρομολογείται ήδη και θα την υλοποιήσουμε μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Μην με ρωτήσετε για μήνα συγκεκριμένα. Γιατί αύξηση μιλάτε, αλλά γιατί θα δούμε, την έχουμε ήδη τεχνικά ξεκινήσει να κάνουμε την σχετική προεργασία, προκειμένου να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού μετά την έξοδο από το πρόγραμμα. Η Πορτογαλία επισκέφθηκα πρόσφατα. Μήπως σας προλάβουν οι εξελίξεις, μήπως σας προλάβουν οι εκλογές, δεν ξέρω. Η Πορτογαλία. Και δεν προλάβετε να τα κάνετε αυτά που λέτε. Δεν νομίζω. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε τον Αύγουστο του 2018, αυτό το λένε και οι Ευρωπαίοι εταίροι με τους οποίους συζητάμε συχνά, θα έχουμε μία έξοδο από το πρόγραμμα η οποία θα είναι σχετικά καθαρή και θα μας επιτρέψει να κάνουμε όλες τις κινήσεις αυτές που περιγράφω. Δεν είναι μία κίνηση ευνηδιασμού. Mm-hmm. Αυτό το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού το θέτουμε και στην αναπτυξιακή στρατηγική, την οποία ανοιχτά συζητάμε με την κοινωνία και με τους θεσμούς. Θα ναι, την παραδώσουμε και γραπτά περίπου τον Απρίλιο. Έρχονται δυσάρεστα νέα στο άμεσο μέλλον, κύριε Υπουργέ, όπως ξέρετε, και με τη μείωση των συντάξεων που έχετε υπογράψει για το 19 και τη μείωση στο αφορολόγητο το 20, αλλά φοβάμαι ότι θα έρθουν το 19 και τα δύο. Γιατί το λένε και από το Δουνουτού, βλέπω εδώ, ο ΣΑ το θέτει ως δεδομένο. Λέει αυτό θα έρθει το 19. Μαζί και τα δύο. Αυτά θα τα αντέξει η κυβέρνησή σας. Να πω λίγο τι ισχύει για ακόμη μια φορά σχέση με τις συντάξεις.
ήταν γνωστό στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης με τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν τότε. Θυμόμαστε όλοι την απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να πιάσουμε το στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων που είχε άλλα νούμερα. Και φαίνεται ότι διαρκώς διαψεύδεται, για ακόμη μια φορά διαψεύδεται στα νούμερά του το ΔΝΤ, και την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για ίσου ύψους καλά μέτρα, όπως τα λέγαμε, τα οποία νομοθετήθηκαν όντως, τα θετικά μέτρα για το 19 και το 20, τα οποία ήδη έχουν νομοθετηθεί. Εκεί προβλέπεται μία απομείωση της προσωπικής διαφοράς, άρα δεν αφορά όλους τους συνταξιούχους. Αφορά το 1/3 των συνταξιούχων που ήταν συνταξιούχοι πριν τον νόμο 43-87. Σε λεπτό έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό. Έχουμε μια έκτακτη είδηση, ο Μιχάλης Τεζάρης, για ένα νέο επεισόδιο που φαίνεται να έχουμε στα